Για πάρα πολλά χρόνια συνεργαζόσασταν με τον Μάρκο Σεφερλή. Mm. Και ο κόσμος σας είχε έτσι συνδυασμένο με τον Μάρκο Σεφερλή. Καλό ή κακό αυτό? Αυτό τον βλέπουν και του λένε, ρε, εσύ είσαι ο Σεφερλής ή ο Ρωμανίδης. Τον μπερδεύουν με εμένα. Έχετε επικοινωνία? Όχι. Όχι, γιατί ποτέ δεν σηκώνει τα τηλέφωνα και δεν μπορώ να παίρνω και να μην το σηκώνει. Και όχι μόνο σε μένα, γενικά δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Αυτό ήταν η περίοδος της επαγγελματικής σας πορείας που βγάλατε τα καλύτερα χρήματα? Πασόκ, ωραία χρόνια. Τότε τα βγάλαμε τα χρήματα, γιατί εντάξει, τότε έρεαν τελείως αντίθετα από ότι τώρα που δεν ρέουν. Είσαστε σπάταλος ή κάνατε και τα κουμάντα σας? Αν δεν είχα τη γυναίκα μου, αυτή τη στιγμή θα ήμουνα στο Broadway, όχι στο θέατρο, πάνω στη στο Άστεγος. Ευτυχώς πια ποιος άγιος άνθρωπος είπε οι μισθοί να μπαίνουν στην τράπεζα και δεν τον βλέπω. Όταν μου το δίνανε το φακελάκι, τι να σου πω, ότι έχω ξεχάσει το τσαντάκι μου που μόλις είχα πληρωθεί σε μια καφετέρια. Τι να σου πω, ότι φεύγω από το σπίτι και με φωνάζει η γυναίκα μου, λεφτά να πάρεις, γιατί, στον κόσμο μου. Δεν έχω καμία σχέση με τα λεφτά. Γενικότερα, πώς βλέπετε τους συναδέλφους σας που γίνονται παρουσιαστές? Σας αρέσει να το βλέπετε αυτό? Σπίτι όλοι καλά. Mm. Μπράβο, πάντα καλά. Όλα τα πράγματα θέλουν παιδεία. Εάν δεν υπάρχει παιδεία, δεν πάει να γίνεις μανάβης, δεν μπορείς να το κάνεις, ρε παιδί μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπαίνει όποιος να είναι σε έναν άλλο χώρο. Αλλά να τον μάθει το χώρο. Δεν θα του τον μάθω εγώ. Δηλαδή εγώ εδώ, στο κλουβί ας πούμε, δεν μπορώ να μάθω στον καθέναν αβουβουβου. Πρέπει να το ξέρει για να έρθει εδώ.